Ιδιαίτερα αυξημένο παρουσιάζεται το επιδημιολογικό φορτίο στην Πελοπόννησο τις τελευταίες ημέρες, με χαρακτηριστικές τις εικόνες και στην Αρκαδία. Ότι υπήρχε μεγάλη πολυεστιακή ήταν η κατάσταση στην Αρκαδία και ήταν ενδεχόμενο κάποια στιγμή να κάνει πολυνοσηρότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πραγματικά τις τελευταίες 5 μέρες έχουμε σχεδόν 100 κρούσματα. Ένας μέσος όρος κρούσματων, για να καταλάβετε, τις τελευταίες εβδομάδες είναι από τους πιο υψηλούς στην Ελλάδα, είναι 15. Και αυτό δηλώνει πλέον φυσικά ότι μπήκαμε σε μια δύσκολη φάση που όλοι, είτε θεσμικά είτε ατομικά, θα πρέπει να την πολεμήσουμε. Ο κ. Διαμαντόπουλος στάθηκε για μία ακόμη φορά στην υπερμετάδοση που συμβαίνει μέσα από τις μικρές ηλικίες. Η συγκεκριμένη ομάδα κάνει υπερέκθεση και υπερμετάδοση. Γιατί υπάρχει το στέλεχος της μετάλλαξης του κορονοϊού, ο Βρετανικός, έχει ένα πολύ μεγάλο ρόμικρον, πάνω από 1,5%. Αυτό τι κάνει υπερμετάδοση στα παιδιά, υπερέκθεση, είναι φανερό πλέον, γι' αυτό την έχουμε αυτή την εικόνα, το οποίο την δεδομένη στιγμή είναι ανισχυτικό. Αυτό που λέω προς όλους. Η συγκεκριμένη ομάδα 0 με 17 είχε 3,8%. Αυτό ήταν στο συνολικό πληθυσμό. Και αυτή τη στιγμή έχει 8. Για να έχει 8, το έκανε μέσα σε ένα μήνα. Σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει φτάσει στο 15 με 20. Και ρωτώ, μα η στατιστική μιλάει και η επιδημιολογία. Άρα, σωστή η πρωτοβουλία του Δημάρχου. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έπρεπε να ήταν πανελλαδική. Βλέποντας την έξοδο από το τούνελ της πανδημίας, χρειάζεται να γίνουν ακόμη μια σειρά από πράγματα. Όσο πιο γρήγορα παίρνουμε μέτρα και όσο πιο γρήγορα ανταποκρινόμαστε στα μέτρα, δεν θέλω ποτέ να δώσω το βάρος στον πολίτη, αλλά θέλω να δώσω στον πολίτη την υπευθυνότητα. Δεν μπορεί να λέμε ο πολίτης δεν πρόσεξε, ο πολίτης δεν έκανε, ο πολίτης που βγήκε. Και αυτό, ξέρετε, το έχω κάνει και εγώ πολλές φορές, έχω πέσει αυτή την παγίδα. Όμως, απ' την άλλη, τότε να μην του χρεώνουμε κάτι, μέχρι το πρέπει να είναι υπεύθυνος, είναι υπεύθυνος, ζει με άλλους ανθρώπους μαζί. Αυτό λέγεται κοινωνική αλληλεγγύη. Δεν είναι θέμα βάρους, μην το δούμε ως καταστολή, να το δούμε ως υποχρέωση. Αν το δούμε ως υποχρέωση, αυξήσουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας. Αυξήσουμε, ας τα λυπάμαι, κάποια φιδό, κάποια πράγματα που κάνουμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Μπροστά μας είναι το καλό. Το κακό είναι περισσότερο πίσω. Να οι εμβολιασμοί, να ο καλός καιρός, να κάποια προγράμματα. Γι' αυτό χρειάζεται και θεσμικές, ας πούμε, πρωτοβουλίες δυναμικές, με ενίσχυση όλων των φορέων, πρωτίστως στις περιφέρειες που έχει το μηχανισμό και φυσικά στα λοιπά και στους Δήμους που μπορούν να ανταποκριθούν, έχουν το βοήθεια στο σπίτι, έχουν μηχανισμούς. Και από την άλλη, με συντονισμό, και από την άλλη και η υποθυνότητα όλων μας, η οποία είναι και χρήσιμη και αναγκαία.